Για άλλη μια φορά ο Τέος Πρόεδρος του ΗΠΑ Αμερικής ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Περιόπλων και με άμεση ανόρθωση της Αμερικανικής οικονομίας όπως διατείνεται θέλει να είναι ο Πρόεδρος πάλι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 2024. Ισχυρίστηκε στο Fox News αυτή τη φορά ότι θα μπορούσε να σταματήσει τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες. Συγκεκριμένα είπε ότι τα έχει καλά με τον Πούτιν. Μίλησε για την Ουκρανία που αποδεκατίζεται, καθώς και για τους λανθασμένους αριθμούς με τους θανόντες που παρουσιάζονται στη δημοσιότητα. Μην ξεχνάμε και ο Σκοτ Ρίτερ τόνισε ότι περίπου 40.000 και πλέον είναι νεκροί Ουκρανοί μόνο στο Μαχμούτ, ο οποίος ευρίσκεται αυτές τις μέρες στη Ρωσία και παρουσιάζει άλλη εικόνα από ό,τι δίδουν τα πλήστα δυτικά μέσα ενημέρωση. Θέλω να σταματήσω αυτό τον πόλεμο. Δεν θέλω να συνεχιστεί αυτός ο σατανικός πόλεμος. Και θα σταματήσω αυτό τον πόλεμο. Σημειώστε τα λόγια μου. Θα σταματήσω αυτό τον πόλεμο σε 24 ώρες επακριβώ είπε. Πώ σταματά αυτό τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρε, τον ρώτησα. Θα του βάλω σε ένα δωμάτιο και ξέρω ακριβώ τον τρόπο. Νούμερο 1. Του λε: Δεν πρόκειται να πάρει τίποτα εκτό αν συνάψετε συμφωνία. Λέτε στον άλλον: Θα πάρουν πολλά εκτό αν κάνετε συμφωνία. Του βάζει να πάρουν μια απόφαση και σα το λέω. Μέσα σε 24 ώρε όλο αυτό το ζήτημα θα κανονιστεί. Έχει αποδειχθεί ότι εδώ και χρόνια τα σωστά πολιτικά του ένστικτα προέβλεψαν διάφορα θέματα, ζητήματα καυτά της εξωτερικής πολιτικής. Είχε δίκιο που απερίψε την παράλογη νέο συντηρητική άποψη που έβλεπε τους πολέμους μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όσο οτιδήποτε άλλο εκτός από μια απόλυτη καταστροφή. Εί. Κατεδάφιση να πούμε του Τζέμπις Μπούς από τον Τραμπ και η δήλωση ότι ο πόλεμος στο Ιράκ ήταν ένα μεγάλο λάθος κατά τη διάρκεια της προγραμματικής συζήτηση στην Νότια Καρολίνα του 2016 ήταν αμφισβήτητα η στιγμή που ο Τραμπ έγινε ο νέο de facto ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού κόμματο. Αυτά τα ενθυμούμεθα. Τώρα έχει δίκιο να αμφισβητήσει αντανακλαστικά την ανόητη ιδέα ότι μια ή άλλη πλευρά πρέπει ξεκάθαρα να κερδίσει την Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος. Πιθανότατα. Έχει επίσης δίκιο ότι υπάρχει πολιτικό άχυρο που λένε που πρέπει να δημιουργηθεί με την υποψηφιότητα του ενάντια στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και το δικοματικό φιλοπολεμικό κράτος εθνικής ασφάλειας. Μια πρόσφατη έρευνα του U Research Center. Πιστώνει ότι 70% των Ρεπουμπλικανών πίστευαν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να επικεντρωθεί σε εσωτερικά ζητήματα και όχι σε εξωτερικέ συγκρούσει και ότι οι Ρεπουμπλικανοί ήταν λιγότερο πιθανό από του δημοκρατικού να υποστηρίξουν την αποστολή όπλα στην Ουκρανία. Και μικρό απόσπασμα. Μπορείτε να πείτε αν θέλετε την Ουκρανία ή την Ρωσία win this war? Θέλω want να σταματήσουν να dying. they're dying russians and ukrainians i want them to stop dying and i'll have that done i'll have that done in 24 hours i'll have it done. was he right or was he wrong i want to know what you think leave a like drop a comment. <laughs>